Ραχδαίες είναι οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά σε διπλωματικό επίπεδο. Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν ετοιμάζεται να θέσει το ζήτημα δήθεν παράνομης στρατικοποίησης των ελληνικών νησιών στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με δημοσίευμα της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Σαμπάχ. Μετά την στήριξη που έλαβε ο Τούρκος πρόεδρος από το ΝΑΤΟ για την άρνησή του στην ένταξη Φινλανδίας-Σουηδίας, θεωρεί πως κάτι ανάλογο μπορεί να γίνει και με τα ελληνοτουρκικά. Σε ό,τι αφορά τον μπλόκο στην ένταξη των Σκανδιναβικών χωρών, οι αιτιάσεις της Τουρκίας αφορούν και στις πωλήσεις όπλων προς τους Κούρδους. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιάνς Στόλτενμπεργκ, είχε χαρακτηρίσει ως σοβαρή την ανησυχία της Τουρκίας, καθώς αφορούσε σε εξοπλισμούς και εμπόριο όπλων, όπως είχε αναφέρει χαρακτηριστικά. We are working hard with our NATO ally Turkey, Turkey, and also with Finland and Sweden to address those issues that Turkey has raised. And these are legitimate concerns. This is about terrorism, it's about weapons exports. Ο Ερντογάν τώρα θα επιχειρήσει να βάλει το θέμα της στρατικοποίησης των ελληνικών νησιών στην ίδια βάση και ελπίζει σε εκ νέου στήριξη από το ΝΑΤΟ. Μερικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι το θέμα έχει μπει στη ζυγαριά μαζί με τα ανοιχτά θέματα που έχει η Τουρκία στο ΝΑΤΟ. Ίσως με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία επιχειρεί να βάλει όλα τα θέματα στο τραπέζι σε μια λογική ανατολίτικου παζαριού. Τα ανοιχτά ζητήματα είναι η ένταξη της Φιλανδίας-Σουηδίας, η αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα και η στάση της Τουρκίας στο Ουκρανικό. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι στην πρόσφατη του ομιλία στην Κύπρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραλύλησε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, εκφράζοντας την ανησυχία ότι ο Ερντογάν μπορεί να μιμηθεί το μοντέλο Πούτιν. Δεν πρόκειται για ένα απλό ζήτημα της διεθνούς επικαιρότητας, αλλά για μια επικίνδυνη εξέλιξη με αντανάκλαση στη δικιά του ζωή. Γιατί απειλεί να κατοχυρώσει ένα μοντέλο αυταρχικής συμπεριφοράς, σύμφωνα με το οποίο κάθε ιμπεριαλιστική χώρα, κάθε τοπικός ταραξίας, με οποιοδήποτε πρόσχημα θα εισβάλλει σε μια γειτονική χώρα. Ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να το μιμηθούν και άλλοι ηγέτες με αυτοκρατορικά και επεκτατικά οράματα. Κάτι το οποίο αφορά την Ελλάδα, αφορά όμως ακόμα περισσότερο την ακροτηριασμένη επί τόσες δεκαετίες Κύπρο. Η ελληνική κυβέρνηση το επόμενο διάστημα αναμένεται να εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για γνωστοποίηση της τουρκικής προκλητικότητας που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Σύμμαχοι και εταίροι έχουν ήδη ενημερωθεί από τον Πρωθυπουργό για τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Ο Μητσοτάκης έχει παρουσιάσει το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας που προωθεί η Τουρκία κατά τις επαφές που είχε το προηγούμενο διάστημα στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Ήδη το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία έχουν διαμηνήσει στην Τουρκία ότι δεν είναι αποδεκτές οι απειλές κατά της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας στα νησιά της, τα οποία αποτελούν μέρος της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της πτέρυγας του ΝΑΤΟ.